Στην κόντρα που υφίσταται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζικώστα, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερειάρχη για σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας με πρωθυπουργό διαφορετικό από τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων για την εκδήλωση που θα διοργανώσει για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου. Ο κ. Καράογλου τόνισε παράλληλα πως ο κ. Τζικώστας πρέπει να παραμείνει και να επαναδραστηριοποιηθεί στην παράταξη. Εγώ πιστεύω ότι ο Απόστολος είναι γέννημα θρέμα της παράταξης, ότι πρέπει να παραμείνει στην παράταξη και πρέπει να βρεθούν οι ισορροπίες εκείνες που θα τον επιτρέψουν το συντομότερο δυνατόν να επαναδραστηριοποιηθεί εντός της παράταξης. Τώρα, καταλαβαίνω ότι ενδεχόμενα μπορούν να υπάρχουν κάποιες πικρίες για το χειρισμό που έγινε στις περιφερειακές εκλογές. Ανθρώπινο είναι αυτό, αλλά οι γέφυρες αυτές πρέπει να χτιστούν. Έτσι, δεν διεκδικώ τον τίτλο του γεφυροποιού. Αυτό τον είχε ένας αείμνηστος πρόεδρός μας, ο Επάγγελος Αδέρωφ, έτσι. Αλλά λέω ότι οι γέφυρες αυτές πρέπει να υπάρξουν, γιατί θεωρώ ότι ο Απόστολος είναι γέννημα θρέμα της παράταξής μας και πρέπει να βοηθήσει την παράταξη στη δύσκολη συγκυρία που περνάει. Ανέφερε επίσης πως παρέδωσε πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζικώστα για συμμετοχή του στην εκδήλωση που διοργανώνει για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είχα συνάντηση με τον Απόστολο. Η συνάντηση ήταν σε πολύ καλό κλίμα γιατί δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε. Υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου το οποίο θα το πάρετε με τη φωτογραφία μας, με τον Απόστολο δηλαδή, που λέω που η πρόσκληση αυτή συγκεκριμένη έτσι, φαίνεται φανερά. Μου λέει θα το σκεφτώ. Γιατί λέτε πήγα στην κεντρική εκδήλωση, καταλαβαίνεις ότι τώρα λίγο μπορεί να χτυπήσει άσχημα. Θα το σκεφτώ. Από εκεί πέρα κουβεντιάσαμε σε επίπεδο αυτοδιοικητικό για τα προβλήματα που έχει στην περιφέρεια της Ιδρύας κτλ. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε και Γιώργο, έχω στείλει προσκλήσεις σε όλους τους δημάρχους του νομού Θεσσαλονίκης, Α και Β εκλογικής περιφέρειας. Αν με ρωτάτε και στο Κουτάρι, λέω ναι και στο Κουτάρι και στο Σίμω τον Δανλίδη και στον Θεοδόστο Πακουβίδη, σε όλους δηλαδή. Έτσι δεν έχω τίποτα να μοιράσουμε τους ανθρώπους και είναι θεσμικά τους καλό. Και βεβαίως έχω καλέσει και κάποιους δημάρχους φίλους όμως σε επίπεδο ευρύτερο, που είναι φίλοι μου. Δηλαδή ο Σάββας Κονίδης που μπορεί να είναι στην Κατερίνη, αλλά φίλοι μου προσωπικός, έτσι. Ή κάποιοι άλλοι που είναι από μακριά. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Θεσμικά έχω στείλει προσκλήσεις σε όλους.